Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και πάλι είμαστε εδώ για να υπογράψουμε ένα συμφωνητικό, ένα σημαντικό έργο που πρόκειται να εκτελέσουμε στον Δήμο Κλωρίνας. Είναι ένα έργο για το οποίο παλέψαμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Είχε πολλά προβλήματα, είχε πάρα πολλά θέματα και μάλιστα χρειάστηκε να κάνουμε και πολιτικές παραβάσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε τις παραβάσεις οι οποίες απαιτούνται για να μπορέσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό. Είναι το έργο της ανάπλασης του χώρου του προεσβολικού κήπου. Είναι ένα έργο Interreg, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Φύρο. Ήδη η Φύρο έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση από την πλευρά της του έργου του δικού της. Και τώρα υπολείπεται... Ραδιο Λέχοβο, 97,1. Το έργο αυτό ξεκίνησε με έναν προπολισμό 304.382,20 ευρώ, 30 ευρώ. Μετά από την έκπτωση, το συμφωνητικό το οποίο θα υπογράψουμε με τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο κ. Πατεράκης Στέφανος του Στέριου, είναι 171.733,19. Ο κ. Πατεράκης έδωσε μια έκπτωση πάνω από 40%. Γνωρίζετε όλοι τον κ. Πατεράκη, είναι ένας εξαίρετος εργολήπτης δημοσίων έργων. Ήδη κατασκευάζει την ανάπλαση του χώρου κάτω μπουάτα απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Κατασκεύασε ήδη την πεζοδρόμηση από το ποτάμι που είχαμε από το διάστημα, δηλαδή από το δεύτερο δημοτικό σχολείο έως το πεταλωτήριο και από τον Αριστοτέλη έως τα δικαστήρια. Και προχωράμε στο επόμενο έργο πλέον, το οποίο είναι και σημαντικό έργο για να αναπλάσουμε την περιοχή πάνω στον ζωικό κήπο, να δώσουμε μια άλλη πνοή. Για το έργο αυτό πρέπει να σας πω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η Αναπτυξιακή Φλόρινας, διότι όλα αυτά τα έργα τα οποία υλοποιούμε και υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα οφείλεται στην εξαιρετική συνεργασία με την Αναπτυξιακή Φλόρινας στην οποία έχουμε. Λίγα λόγια, πράγματι έχουμε μια άψογη συνεργασία. Είμαι πολύ χαρούμενη για το έργο αυτό, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα να μπορούμε να υπογράφουμε την σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου αυτού μέχρι τέλος του 2015. Πράγματα, προβλήματα ήταν μεγάλα, αρκετά. Με τις εξαιρετικές παρεμβάσεις του κυρίου Δημάρχου και μόνο συνεχίζεται το έργο, γιατί γνωρίζουμε κάποια πράγματα από κοντά. Με τη συνεχή μας επαφή και συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή στην Θεσσαλονίκη, στα παραρτήματα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Οι αρχαίοι soft ενέργειες γίνονται από την Αναπτυξιακή, συνεχίζονται και υλοποιούνται. Όταν ο ανάδοχος με την σειρά του ολοκληρώσει τις εργασίες, με ευχηθώ καλή δύναμη, με το καλό όλα να πάνε καλά, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις δύσκολες που ζούμε, είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Δήμος Φλόρινας για μία ακόμα φορά είναι πρωτεργάτης και προχωράει, γίνονται έργα δηλαδή στο Δήμο μας. Θα ακολουθήσουν οι άλλες διαδικασίες δήμαρχες, το Grand Open του Ζωολογικού και μέχρι τέλος του έτους εγώ ελπιστώ ότι αν όλα τα πάνε καλά, ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό Προμιώτες. Από την πρώτη θητεία μας, ήδη είχαμε εξαγγείλει αυτό το έργο. Ήταν ένα δύσκολο και βαρύ έργο γιατί είναι ευρωπαϊκό και είχαμε τη συνεργασία και με την γείτονα χώρα. Όλοι οι Φλωρινιώτες και οι παλιοί επισκέπτες θυμούνται το ζωολογικό. Σκοπός μας είναι να το αναβαθμίσουμε με τους νέους κανονισμούς. Θα υπάρξει ένα κομμάτι, το κάτω μέρος του ζωολογικού, το οποίο θα φιλοξενήσει 20 ζώα, καθώς επίσης και το πάνω κομμάτι, το οποίο θα γίνει βοτανικός κήπος. Αυτό όλο σε συνεργασία με τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε εκπαιδεύσει από τον Δήμο και θα δουλέψουν αρχικά εθελοντικά, μαζί και με τους φοιτητές των ΤΕΗ, οι οποίοι θα δουλέψουν με τις γνώσεις που έχουν τις επιστημονικές για τον βοτανικό κήπο και με το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και τις αναπλάσεις που θα γίνουν στον χώρο της Πάνω Μπουάρ, νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα αστικό πάρκο το οποίο θα το παραδώσουμε στην κοινωνία της Φλόρινας και θα μπορούν να, και οι επισκέπτες και οι φλωρινιώτες να περνάνε ευχάριστες στιγμές μέσα σε πολύ κοντινό μέρος από το κέντρο της πόλης. Εμείς συνεχίζουμε σαν Δήμος να εντάσσουμε προγράμματα παρόλο στις δυσκολίες που υπάρχουν και τις γνωρίζουμε όλοι και να υλοποιούμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στους συμπατριώτες μας. Και πιστεύουμε ότι παρά τις δυσκολίες της εποχής, των τελευταίων εβδομάδων, ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα και θα ολοκληρωθούν την ώρα που πρέπει. Θα σας πω ότι το έργο έχει καταληκτική ημερομηνία, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη του 2015. Εκτός εάν δοθεί παράταση του ΕΣΠΑ λόγω των γεγονότων που προέκυψαν
από την διαδικασία αυτή, την οικονομική κρίση που έχει προκύψει και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου με την κυβέρνηση, αν δοθεί παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έργα του ΕΣΠΑ κάποιο διάστημα, οπότε θα παραταθεί και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που υπάρχουν, η καταληκτική ημερομηνία είναι τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά λίγο για τους λόγους καθυστέρησης, πει η κυρία Ρίζου. Δεν είχαμε τις ίδιες ενέργειες με την Πελαγωνία. Στην Πελαγωνία ο ζωολογικός ήταν σε λειτουργία και κάνει κάποιες άλλες ενέργειες. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση στην Πελαγωνία ήταν από την αρχή του προγράμματος ήταν πολύ βοηθητικό στο να προλάβουν να τελειώσουν. Ράδιο Λέχοβο 97,1. Πριν από τη λήξη του προγράμματος. Οι διαδικασίες στην χώρα μας είναι διαφορετικές, δηλαδή πρώτα λειτουργούνται οι ενέργειες και μετά παίρνουμε τη χρηματοδότηση. Οπότε αυτό, σε συνδυασμό με την οικονομική μας δυστυχώς κατάσταση στην Ελλάδα, καθιστά το έργο λίγο πιο δύσκολο στην υλοποίησή του, αλλά όχι απαγορευτικά στο να υλοποιηθεί μέχρι τέλους. Βεβαίως εξέφρασα την επιθυμία και την ευχή να υλοποιηθεί το πολύ σημαντικό αυτό έργο, δεδομένου των καταστάσεων δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εφόσον κλείσουν όλα ομαλά, πράγμα το οποίο όλοι ευχόμαστε, θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο με τους δημότες μας.